Είναι η βροχή. Καταιγίδα. Αυτό είναι. Όχι. Α, ήχο βροχή είναι. Ναι. Εγώ νόμιζα να μπει από δίπλα αντίπα στην κλειτό και θα δώσει. Θέλει! Όχι, εντάξει. Εντάξει, εντάξει την κλειτώσαμε. Ένα μισαωράκι ήταν εκεί, πολύ είπα. Πολύ δυνατό μισαωράκι όμω. Ναι. Ναι, ήταν μισαωράκι όντω πολύ δυνατό. Εγώ λίγο τρόμαξα να αποναλύθω και ήμουν σπίτι. Γιατί έριχνε πολύ πράγμα, ξέρετε, μαζεύω κάτι παπούσια από έξω, κάτι ρούχα ξεχασμένα, κάτι τέτοια. Εν τω μεταξύ τώρα δεν είναι μόνο και τα ρούχα που απλώνει, είναι και τα ρούχα που αφήνει έξω γιατί. Πα κάπου κάθεσαι και πρέπει να τα βγάλει. Εννοείται ναι. Και να τα αφήσει έξω να αριστούν και όλη αυτή τη πλακία. Τι γίνεται, Νίκο? Έχω φάει το πολύ δυνατό κύμα το οποίο άρχισε να. Είσαι στον δρόμο και την ώρα, μεγάλη επιτυχία. Άντεξε όμω και εκεί το τεράστιο πεζό, έτσι. Ξεκινάω το μεταξύ από την Περέα κατά τι 4 παρα 10, 4 παρα 5. Έχει μια συννεφιά εκεί. Πάντα μια... επαγγελματίας ο συνάδελφος, ναι. Το ακούτε έτσι. Και μια ενώ 5 ώρα εκπομπή, δεν ξεκίνησε ναι. Δηλαδή 5 παρά 20. Όχι. Όπως έκανα τη Σαββατοκύριακα. Ναι. Και έχει μια ψυχάλα στην Περέα, πολύ light. Okay. Λες, έχει τη Μαυρίλα από μακριά. Βλέπω τη Θεσσαλονίκη πιάτο σε ένα συγκεκριμένο δρόμο που έχει καλή οπτική. Που είναι όλη η Μαυρίλα από πάνω και υπάρχει η θολούρα που είναι η βροχή. Είναι στο μέλλον μου. Ναι, η θολούρα λέει είναι η βροχή και λέω τι ρίχνει τώρα. Ρε, και βγαίνω στο δρόμο τη Χαλκιδική και γκράου, δώστο. Και υπάρχουν αυτοί οι χαζοί που θα το λέω, μπορώ να σε χαρακτηρίσω και πολύ χειρότερα, αλλά Νίκο, δεν το κάνω. Νίκο, μην χαρακτηρίζει, η εκπομπή δεν υιοθετεί. Ναι, η εκπομπή δεν υιοθετεί, ω γνωστό, είναι γι' αυτό. Δηλαδή, μην τρέχετε ρε σαν τους χαζούς όταν βρέχει έτσι. Όχι, Νίκο, υπάρχουν και άλλοι που πηγαίνουν στις κότες όμως και δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε μια μέση. Ούτε λύση. Έτσι, ναι. Άνα, μπράβο. Πήγαινε 70-80. Και λέει μετά και πηγαίνει στην κότα. Όχι, ρε, μην πας με 50. Πήγαινε με 70-80. Μην πήγες με 110-120. Έχω βάλει λάστα καινούργια, ρε φίλε, και τραβάνε καλά. Όχι, ρε φίλε, όσο καινούργια κι αν είναι. Δίνω. Άμα, κουμάλα θα μας κάνει ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Και κουμπώνω τη Δευτέρα. Άκου εκεί. Και έχω φύγει. Κάποιοι κατερχείς σχολίασαν αυτό το μπουρίνι με την ταυτόχρονη παρουσία του πρωθυπουργού στην πόλη. Το υιοθετούμε, όχι. 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 Απλά έτυχε. Έφυγε. Πάντως εγώ ήρθα πολύ νορμάλ, οπότε μάλλον ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Πρέπει μάλλον να έφυγε. Ναι. Ναι. Γιατί όταν είδα εκεί το μεσημέρι του στην αρχή, λέω πω πω τώρα τη φάγαμε. Αλλά ευτυχώς διάβασα ότι πήγανε μισάωρο και έφυγε. Κουλής. Και περιφέρει και πώς το λένε. Και περιφέρει και τέτοια είναι όλα αυτά στη γειτονιά μας εκεί πέρα πάνω κάτω όλα. Αλλά εντάξει, το γλιτώσαμε. Είσαι κοντά στα κέντρα αποφάσεων. Ναι. Ναι. Είμαι κέντρο απόκεντρο φίλε εγώ. Σε αυτή την τεράστια πόλη που ζούμε, που έχει τρεις δρόμους και. Πραγματικά, ναι, ναι. Έχει η μία γωνία της με την άλλη, ξέρω εγώ, για 5 χιλιόμετρα. Στη Μεγαλούπολη. Ναι, ναι, στη Μεγαλούπολη που ζούμε. Ναι. Συμπρωτεύουσα. Δεν παίρνει όλη με τα πόδια σε 45 λεπτά, αλλά συμπρωτεύουσα και Μεγαλούπολη. Σε 50 λεπτά, παιδιά, έχει και Ντόρτμουντ, Μπάιερν Μιούνχεν. Έτσι. Έχει μπάλα, ρε. Φίλε, είναι εντυπωσιακό αυτό, όντω, αν το καλοσκεφτεί. Ναι, ναι, όντω. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε κομπή μετά και θα βλέπουμε μπάλα. Είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι κάτι καινούριο. Η Ντόρτμουντ, η οποία ξεκινάει με Μπίρκι στο τέρμα, Μπίρκι. Χακίμι, Ντιλέινι, όχι της Μπαρτσελόνα, Νταχούντ, καλός παίκτης, Γκερέρο, Χούμελς, Ακάντζι, Χάλαντ, το παιδί θαύμα γνωστά κτλ. Το Μπραντ, τον Αζάρ, τον αδελφό του άλλου, του φουσκωμένου φέτος στη Ρεάλ και... Γιούλιαν Μπραντ. Και τον Λούκας Πίτσεκ. Μάλιστα. Ο Πίσεκ παίζει ακόμα στην Ντόρτμουντ. Από όλους εκείνους με τον κλόπ, αυτός είναι ο μοναδικός που έχει μείνει μάλλον. Και ο Σμέλτσερ. Και ο Χούμελς είναι, αλλά ο Χούμελς πήγε και έφυγε. Okay. Προδότησε, αλλά γύρισε πίσω. Ναι. 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 Αυτές οι τράπεζες που κάνει η Ντόρτμουντ. Είναι μπάρα είναι σήμερα αυτό. Δηλαδή, αν η Ντόρτμουντ καταφέρει να κερδίσει, παίρνει φωτιά η μάχη του τίτλου στην Bundesliga, Νίκο, όπως θα λέγανε κάποιοι. Φωτιά στην κορυφή. Καλά. Και αν κερδίσει η κυλυψία, ξέρω εγώ πότε παίζει αύριο ή σήμερα, ας πούμε. Κάτσε, γιατί νομίζω έχει εμβόλυμη και σήμερα και αύριο στην Bundesliga. Βλέπα τα λίγο αυτά, γιατί κάπου τον Ιούνιο θα τα έχει και εσύ, Νίκο. Έτσι, καλή ώρα θα μου λες, δεν θα έρθω σήμερα, γιατί θα είμαι. Θα είμαι στο γήπεδο, ναι. Τι ωραία, θα κάνω και μου πει, όπως και θα πει κάποιος άλλος, Νίκο. Θα πει. Σήμερα έχει σε 7.30 Borussia Bayern, στις 9.30 έχει τρία παιχνίδια. Ωραία, φίλε. Bayer Leverkusen Wolfsburg. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ και Βέρντερ Βρέμεν Μπόρουσια Γκλάντμπαχ. Μάλιστα. Το γερμανικό παρότι έχει διάφορο. Δεν έχει πολλούς φανς. Τώρα είναι το μοναδικό το οποίο παίζει, οπότε αναγκαστικά το βλέπουν περισσότερο. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τα λίγα ανταγωνιστικά πρωτάθληματα. Αλλά μην το λες το πολύ ανταγωνιστικό, Νίκο, γιατί εντάξει, τώρα φέτος έτυχε να είναι. Δεν είναι κορυφηνικό. Τελευταία χρόνια πάει και το παίρνει αέρα. Και για τις άλλες θέσεις. Δεν σου μόνο για την κορυφή, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Τώρα φέτος η αλήθεια είναι ότι γίνεται σφαγή. Είναι όλοι κοντά. Ο Ζωσίας του Μότσι, ποιος είναι, πιο κάτω. Μου διαφέρει το όνομά του αυτό. Ο Αλέξος Αβραμίδης, δεν φέρει, 500 χρόνια στην Κοσμοτέ TV. Σωστό και αυτό. Ασχοληθούμε δηλαδή με μπάλα, Νίκο, σήμερα θα βλέπουμε, ξέρω εγώ, ποιοι θα παίζουν, τι θα κάνουμε ανάλυση. Δεν έχω δει καμία από τις δύο, ούτε μία φορά φέτος. Είδα την Ντόρτι, το όχι αυτό το σουκού, το προηγούμενο. Mm-hmm. Με τη Σάλκη και τον Ντέρμπι. Ναι. Και Ντέρμπι τώρα δηλαδή. Ντόρτι. Ναι. Κύριος Ντόρτις. Καλώς ναι. Τα παιδιά. Όχι, καλώς τα παιδιά δεν είναι Ντόρτι. Καλώς τα 3-0, εντάξει, καλώς τα 4-0.
Anyway. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, μήνυμα, παιδιά. Πού στέλνω, θέλω να στείλω μήνυμα, Νίκο. Θα πάρει το κινητό σου, το δικό σου. Το δικό μου το θα πατήσει νέο μήνυμα. Ναι. Θα γράψει FM, θα αφήσει κενό. Ναι. Θα γράψει το μήνυμά δεν σου. Δεν θα γράψω δηλαδή FM. Θα γράψω και κενό και μετά θα στείλω το μήνυμα. Όχι. FM, θα αφήσω ένα κενό. Θα αφήσει ένα κενό, δεν θα γράψει κενό. Λοιπόν, γιατί έχει γίνει και αυτό, γι' αυτό το λέει ο Νίκο και ζωστά το λέει. Και θα το στείλει στο 5-42-22 ή στο 54-222 που λέει ο αγόρα νομίζω. Με χρέωση 0,62 λεπτά σε περιλαμβανόμενο και 5-42-22 ακούγεται καλύτερα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Σε μένα ακούγεται καλύτερα, το πιάνω πιο εύκολα. 5-42-22. Αυτό. Λοιπόν, οι δύο τρόποι επικοινωνία με την εκπομπή Da Classica. Όπω γράφει η Κοσμοτέ. Πόσο πληρώνω για να στείλω αυτό το μήνυμα. 0,62 λεπτά είναι μόνο. Τίποτα. Τζάμπα, φίλε. Τζάμπα. Ξεφτύλα. Ο καφέ μου έχει τριπλάσια τιμή. Αυτό ακριβώ. Μα τώρα. Έτσι είναι. Και εμεί το κάναμε για εσά. Ναι. Α, μπράβο. Το ζητήσατε. Το ζητήσατε και το κάναμε. Και έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο. Έτσι. Και έγινε πράξη που έλεγε το σλόγγαν του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ, Νίκο, στον. Αθλητικό Λίμπερο. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εντάξει, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Στην Θεσσαλονίκη που την έφαγε καλά με τη βροχή σήμερα. Από ό,τι βλέπω τώρα και από ό,τι μα λέει ο Νίκο, πρέπει να, έχει, να βγάζει. Ναι, γίνει με διλή προσπάθεια για ήλιο ίσω. Δεν νομίζω, αλλά δεν. Όχι. Δεν βρέχει. Πρέπει όταν γίνει να γίνει εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Στην Περέ. Έτυχε να είναι εδώ και ο πρωθυπουργό με ταυτόχρονα. Έλα μπορεί τώρα, εντάξει. Και τι έγινε. Τι ωραία σήμερα, ρε φίλε. Ανέβηκαν όλοι εδώ πέρα αυτοί. Τι ωραία πράγματα. Εγώ νόμιζα θα είχαν. Υπήρχε κάποιο σημαντικό λόγο που ανέβηκαν. Δηλαδή θα γινόταν κάποια. Ήρθε, πέρασε από τα χτέλ μια βόλτα. Μπήκε και σε ένα. Λεωφορείο. Μέσα. Πήγε, μίλησε με τον Τσικώστα, μίλησε με τον Λεσπα και έφυγε. Τώρα είμαι GG, baby. Από ξέρω εγώ. Οκ. Πολύ δυνατός. Να είχαν αναγκαστεί και τόσο καιρό στην Αθήνα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Ναι. Τρεις μήνες ήταν αυτοί, ρε φίλε. Όχι τρεις, δυόμιση. Τώρα βρέθηκε ευκαιρία. Δεν είχε πάει πουθενά αλλού. Μπορούσε, δεν μπορούσε, ρε φίλε. Δεν μπορούσε. Πού να πάει. Αυτό να πεις. Κάπου διάβασα ότι η μοναδική πτήση στο εξωτερικό που συνέχισε όλο το διάστημα τη καραντίνα, ακόμα και όταν κοπήκανε σχεδόν τα πάντα, ήταν οι Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες. Ναι. Γιατί έχουν τι ορουβλέφτε. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Μόνο αυτή ήταν. Αν και τώρα βλέπω ότι σταδιακά επιστρέφουμε. Δηλαδή ήταν σήμερα το πρωί στο σπίτι. Συναντήθηκε με του ανθρώπου του Άρεο ο πρωθυπουργό. Τέλο πάντων, περάστηκαν τα μηνύματα που έπρεπε. Δεν βρέθηκε με του ανθρώπου του Άρεο. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ. Η αρμόδιοι είπε ότι είμαι ενήμερο. Είμαι ενήμερο. Το είπε ο Ζέρβα ότι. Ο κύριο Ζέρβα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Ότι σεβασμό. Ο Παόξης δήμαρχος, έτσι, δεν τα λέτε αυτά, μόνο τα κράζετε, ξέρετε. Λοιπόν, και ο Αργιανός Περιφερειάρχης. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Λοιπόν, ότι... Τι μούτρα έχει αυτό, δεν μπορώ, αλλά είμαι χτάρι. Ότι πρέπει να δούμε το θέμα του Άρη, γιατί είναι άδικο αυτό που γίνεται και τα λοιπά, και λέει, είμαι ενήμερος και η κυβέρνηση έτσι, σήμερα... Κωνσταντίνος, ε. Ναι. Έτσι είπε ο Δήμαρχος, ε. Είναι ναι. Άδικο, έτσι υπόθηκε ναι. Ακριβώς. Είναι... Και εμείς κάναμε τόσο αγώνα να το βγάλουμε πριν. Δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα. Δηλαδή, αλλά θα έρθουν οι επόμενες εκλογές και θα δεις τι θα γίνει. Και σήμερα στάλθηκε επιστολή από την κυβέρνηση και τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Γέρα Πετρίτης. Στην FIFA. FIFA's. Για το θέμα του Άρεος. Με όλα τα στοιχεία και τα λοιπά, και το ελληνικό δίκαιο, και η παιδιά εδώ πέρα η ομάδα έκανε αυτά τα οποία έπρεπε και γιατί του πολεμάνε και να με την πάρουμε και τέτοια. Αυτά. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές. Εντάξει. Okay. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό μπήκε ο Νίκος εδώ πέρα, ξέφυγε λίγο από την καθημερινότητα, από το σπίτι του, είπε σήμερα το πρωί τη Μαρέβα, Μαρέβα, φεύγω. Πάω πάνω. Τα λέμε το βράδυ. Τόσο ανέμεινε εδώ πέρα. Δεν νομίζω. Δεν πρέπει να γύρισε. Δεν βλέπω πολύ κινητικότητα στην πόλη, οπότε πρέπει να έφυγε. Γιατί αν ήταν κάπου εδώ γύρω. Θα χάσει πρώτα μήνυρα, φίλε. Ξαναδοχεία ανοιχτά. Γι' αυτό είναι. Κάτι μπορεί να γίνει. Είναι. Δεν είναι όλα. Δεν είναι ρεσί τα. Το Μακεδονία Παλάς είναι κλειστό. Μαζί πέρασε. Τα 12 μήνε πότε ανοίγουν, 1 Ιουνίου. Κάπου εκεί νομίζω. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Σωστά. Το Μακεδονία Παλάς ήταν κλειστό, πέρασαν. Νομίζω πω. Μαζί. Ναι, είναι κλειστό. Ναι. Είναι κλειστό ακόμα. Ναι. 1 Ιουνίου νομίζω ότι ανοίγουν τα 12 μήνε, ναι. Βάζετε μέσα τον Ιβάν. Του κλείσα το ξενοδοχείο εκεί πέρα. Ένα μωρέ, εντάξει, το μόνο μαγαζί μπαίνει μέσα είναι οκ. Okay. Στα περισσότερα μέσα μπαίνει. Okay. Τώρα αυτό που έκλεισε τώρα 1,5 μήνα, αυτό βγάζει κάτι. Αυτό φαίνει και κάτι πίσω. Ρεαλιστή. Έτσι τώρα, ξέρω να λέμε. Πετάει λεφτά. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι πετάει λεφτά ο Σαββίδη. Okay. Το ξέρει, δεν το κάνει. Σωστό κι αυτό. Αυτό να μου πει. Είναι μια πραγματικότητα. Ήθελα να πω και το ξέρασα. Άλλο λογικά, ναι, θα γυρίσει πίσω η απορία που ήθελα να δείτε πόσο πριν. Παρακαλώ. Εμείς, ορμόμενος θα λέγαμε και από μια σειρά που έβλεπα προσφάτως στο Netflix, έχουμε πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Βέβαια, ρε. Έχουμε.
Νομίζω είναι το πρωθυπουργικό Embraer. Έτσι λέγεται. Είναι λίγο, θα γκουγκλάρουμε γιατί το Ιντερνετ μας δίνει ό,τι πληροφορία χρειαζόμαστε. Embraer νομίζω λέγεται το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Αμπραγιάζ. Έτσι είναι το πρωθυπουργικό αεροσκάφος Embraer. Μάλιστα. Παλιό είναι βέβαια αυτό, τώρα που βλέπω. Δηλαδή είναι κείμενο του 2013, αλλά δεν νομίζω ότι να έχει αλλάξει κάτι από τότε. Δεν νομίζω να πήραμε άλλο, για να έχει άλλο μοντέλο. Λογικά αυτό είναι. Ναι. Γιατί όμως σου ήρθε αυτή η απορία. Γιατί τώρα, ας πούμε. Όπως είναι το. Πώς το λένε τα Αμερικάνικα. Air Force One. Air Force One, ναι. Καλά, δεν καμία σχέση τώρα. Το Embraer είναι μια. Μαούνα, λες, θα είναι το Embraer μπροστά στο Air Force One. Όχι, κάθε φωτογραφία σου βλέπω εδώ, ωραίο φαίνεται. Από μέσα. Ο κοτσαδόρος λέω. Η καρότσα που κουβαλάς εδώ. Τι συγκρίνουμε τώρα, δε φίλε. Πιστεύω ότι το Embraer χωράει πίσω στο Air Force One, ας πούμε, στον αποθηκευτικό του χώρο, ας πούμε. Ενδεχομένως. Μπορεί. Εντάξει, απλά επειδή. Τι σειρά έβλεπες στην Netflix ή έβλεπες το Air Force One. Το Designated Survivor που έβλεπα. Καλό, δεν έχω δει καθόλου αυτό. Γεια σου. Πολύ καλό. Γεια σου, Chris. Πολύ καλό. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν το έχω ξεκινήσει καν. Αυτό έτσι για να δω λίγο τι παίζει. Πολλά τα έχω ξεκινήσει και τα παρατάω. Είναι μία ακόμα ιστορία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό και καινούργιο που δεν το είχαμε υπόψη μας μέχρι στιγμής. Okay. Θες να πω το story? Όχι, μου το πεις. Α. Okay. Απλά ο τύπος που είπε το 24, μία από τις πρώτες σειρές που είχα δει. Ο Keith Sutherland. Ναι. Καλός είναι. Ωραίος. Τον σέβομαι. Δες το, σου λέω, θα σ' αρέσει ένα πιστεύω. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Παναγιά μου, ναι. Το ραδιοφωνά σε λίγο. Ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γίνεται, κύριε. Πού είσαι? Ο Σκοβίδης. Παρακαλώ. Εδώ είναι. Μάλιστα θα λες. Οπα. Παρόν. Τι λέει. Αυτό τώρα που είπατε για αεροσκάφος. Πάντα υπήρχε, ρε παιδιά, προεδρικό αεροσκάφος. Καλά, μετά το 1974, όταν ήρθε το Καραμαλής με το... Το Παρίσι. Ναι, του ζητάνε φαίνεται προσωπικό του. Αλλά θυμάμαι τώρα που πες 2013, άρα πριν το 2013, όταν ο συγχωρεμένος ο Φάνης ο Κρανιδιώτης είχε σκοτωθεί αγαρία σε μια ανατάραξη μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, δεν φορούσε ζώνη και χτύπησε ο Φουγκαράς με το κεφάλι του πάνω στο. Αυτό που λες εσύ είναι το προεδρικό, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Εδώ μιλάμε για το πρωθυπουργικό. Όχι, με το πρωθυπουργικό ήταν. Οκ, okay, οκ. Okay. Νομίζω, εντάξει, τώρα 99%. Γιατί ήταν. Δεν ήταν δηλαδή ένα απλό της γραμμής. Ήταν κυβερνητικό, το Πασόκ ήταν επισημήτη, μου φαίνεται. Ναι. Αυτός ήταν υφυπουργός εξωτερικών, καλά θυμάμαι. Εξωτερικών, κάτι τέτοιο ήταν. Τότε όμως εδώ βλέπω, ωραία, Γιάννος ναι. Κρανιδιώτης, το πρωθυπουργικό, Φάλκον ναι. Βλέπω. Φάλκον. Ήταν αυτό που έπεσε. Α, μπράβο, Φάλκον ήταν, ναι. Άρα τι ήταν, ήτανε, ξέρω. Οπότε έγινε με το Φάλκον τη ζημιά και το αλλάξαμε και το κάναμε Embraer. Α, μάλιστα, ναι. Και χωρητικότητας. Για το Embraer λέμε τώρα. Όχι, ναι, αυτό σημερινό. Περίμενε λίγο, περίμενε. Μεταφέρει 13 επιβάτες για μία απόσταση 5.650 χιλιόμετρων με 8 επιβάτες για 6.390 χιλιόμετρα. Προφανώς. Μόνο τόσο λίγο κόσμο παίρνει. Όπα, περίμενε, όχι, κάτσε, περίμενε. Λάθος το λέω. Άλλο είπα. Περίμενε. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ξέρεις φεύγουν Βρυξέλλες και τέτοια, μόνο οι δημοσιογράφοι και το επιτελείο και ξέρω εγώ, οι παρατρεχάμενοι γραμματείς και ξέρω εγώ. Λέει ότι έχει θέσεις για 13 επιβάτες σε 3 εγκατανεμημένα τμήματα. Ή καθίσματα ναι. Για 19 έως 37 άτομα στο στυλ αεροπορικών θέσεων στο Legacy Shuttle. Ναι. Δηλαδή, μόνο οι δημοσιογράφοι σε μια τέτοια αποστολή του κυβερνώντος κόμματος, ας πούμε, είναι σίγουρα 20. Ναι, δεν νομίζω ότι παίρνει όπως παλιά. Ενώ παλιά, ξέρεις, υπήρχαν και πολλοί διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και δεν σημαίνει. Μπορεί να τους βάζει σε άλλη πτήση. Όχι, σε κάποιες μπορεί να τους κουβαλάνε, δηλαδή. Ρε φίλε, αλλά δεν είναι τόσοι πολλοί νομίζω πλέον. Δηλαδή, δεν έκανε δεκαριά ναι. Το πολύ. Σε μια αποστολή σημαντικής Βρυξέλλες, ναι. Λέμε τώρα, πολύ σημαντική ας πούμε, ναι. Των πρωθυπουργών της Ευρώπης. Πόσοι δημοσιογράφους να πάρει, ας πούμε... Δεν θα πάρει και μερικά πενταριά. Τζαστήλα και λίγους είπες, πόσα τατάκια υπάρχουν, δηλαδή... Δεν υιοθετεί ακόμα. Εννοώ, εντάξει, κυβερνώντας κόμματος, ναι. Ναι, παιδί μου, εντάξει, δουλειά της είναι αυτή, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι. Το ρεπορτάζ, γιατί κάποιος πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο. Ναι. Έχει πολύ πράγμα. Τους παίρνουν σίγουρα μαζί τους σε κάτι
πες το. Διπλωματικά ταξίδια και τέτοια. Όχι, στις προεκλογικές εκστρατείες που κάνουν με κάτι μεγάλα πούλμαν και δεν τους παίρνουν σίγουρα μέσα, δεν ξέρω αν τους βάζουν στο Air Force One. Τους βάζουν. Έχει ειδικό χώρο σε Air Force One που είναι μόνο για δημοσιογράφους. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζεσαι όμως μέτρα ασφαλείας τώρα. Καλά, εννοείται. Τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, πάμε σε αθλητικά λίγο. Πάμε. Βεβαίως, κύριε. Τώρα δηλαδή μας φάγανε, πώς λέει, η παροιμία. Μας χρωστάνε και το. Πώς το λέει, φάγανε το άχυρο, μας χρωστάνε και το αϊδούρι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο είναι, ναι, για πες. Απ' τη μία έχει γίνει ένα μπουρμπλο κούκι. Η Ευρωλίγκα Γιόκ. Ναι, φυσικά. Μίλησε ο εκπρόσωπος των παικτών της Ευρωλίγκα, ο Ντατόμε, και εντάξει, είπε, ξέρω εγώ, μια δήλωση. Στο μπάσκετ κανένας δεν εξασφάλιζε ότι ο ΠΑΟΚ Άρης σωζόταν. Κοινώς δεν ξέρουμε να πούμε αν είμαστε ευνοημένοι ή όχι. Μελανή σελίδα σίγουρα, αλλά τουλάχιστον δεν γράφτηκε. Ξεκάθαρα ευνοημένοι, αλλά ναι. Δεν υπήρχε και άλλη επιλογή. Δηλαδή δεν είναι ότι... Ναι. Πέρασε κάτι φωτογραφικό για να μην πέσεις. Ωραία. Ναι, θέλω να σου πω τη διαφορά σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Στο πόλο δεν γίνεται πρωτάθλημα. Τελείωσε. Στο χάντμπολ είδες τι έγινε. Ναι. Για εκτοπίσεις στο βαθμία. Ναι. Ο Ολυμπιακός Νταϊλίκ ήθελε να το πάρει στο βόλεϊ. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα και υπάρχουν δηλαδή στο βόλεϊ όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο τίτλος κρίνεται στα play-off. Mm-hmm. Έτσι πως έχει γίνει το βόλεϊ δηλαδή. Μια τετράδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Φοίνικα Σύρου. Κοίτα, στο βόλεϊ, μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, ναι. Νομίζω ότι έπρεπε να μπει Παύλα. Χωρίς πρωταθλητή. Ναι, γιατί δεν ξέρω τώρα γιατί, αν θα μαζευτούν για να παίξουν Final Four, όχι χωρίς να έχει και Final Four, επειδή μου τέλος σεζόν, ναι. Καταλαβες. Γιατί αν θα παίξουν ναι. Final Four σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι ομάδες θα υπάρχουν. Κάτι ακούστηκε για ο ΑΚΑ, ακούστηκε ναι, ναι, κάτι. Ναι, ναι. Κάτσε ρε φίλε, αυτό θα είναι δίκαιο για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είναι ένα παιχνίδι, στις τρεις νίκες είναι η σειρά. Και με τι ομάδες δίκο. Όλοι, με ξένους θα έχουνε. Με τι ομάδες, άντε μάζεσαι τους ξένους τώρα, πού να τους μαζεύσεις. Δηλαδή, τα πάνω κάτω, τώρα πάμε σε ποδόσφαιρο. Ναι. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν, έγινε τις κακομοίρες φυσικά, δηλαδή εντάξει, καταστρέψαμε μόνοι μας με το 0-1 στην Τούμπα. Θα ξεκινήσει τα play-off, πρώτη αγωνιστική Τούμπα, με τα ντογάνια τα δικά μας να μην παίρνουν κάρτες στην Ξάνθη και να μην έχουμε center back. Αυτό θα ξεχάσουμε, δηλαδή έχει περάσει ο καιρός και ξεχάσουμε τα αγωνιστικά. Δηλαδή θα το πάρει ο άλλος με σύν 19 βαθμούς και θα σου λέει πάρ' και τις 7 πίσω ρε φίλε, σου πέρασε 12 πόντους και δεν θα έχεις να του πεις τίποτα. Η μόνη ευκαιρία είναι να εξηλωθεί στο κύπελλο. Στο κύπελλο σας έχω πει τη γνώμη μου για την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είναι πολύ δύσκολη στο δίπλα παιχνίδι, Νίκο. Πάρα αλήθεια. Πολύ δύσκολη. Πόσο μάλλον που έχεις χάσει κιόλας με 2-1, θα μου πεις εντάξει έναν γκολ εκτός έδρας το έβαλες, αλλά και με 1-1 θα στο έλεγα το ίδιο. Πραγματικά και με 1-1. Εγώ την είχα φιλενάδα μόνο το 80 και το άρχισαν 90 με κάτι πεντάρες και κάτι 61. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι τώρα μετά τη διακοπή. Αυτό είναι το... Τώρα ναι, εγώ δεν ξέρω δηλαδή πώς θα κάνει τάκλι ο άλλος. Θα τεντώσει το πόδι του, μπορεί να του φύγει κανένας χειριστός. Δεν ξέρω τι θα δώσει. Είναι και αυτό πραγματικά. Ένα θέμα. Είναι και, αυτό. Και επίσης επειδή ο Κόλκας με λέει μίζερο, επειδή του λέω φίλε, την ΑΕΚ εγώ τη φοβάμαι πάρα πολύ. Ναι. Λέει 3,5 χρόνια έχει να μας κερδίσει. Εντάξει, ποτέ όλα αυτό. Είναι για να σπάνε. Έχει ένα δίκιο. Όλα είναι για να σπάνε. Δηλαδή η ΑΕΚ πρέπει να σε φοβάται σένα και γενικότερα να μην σε θέλει. Βέβαια, έτσι πως έχει πάει τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω τι θα δουν τα ματάκια μου από την πλευρά αυτό μου. Συμφωνούμε. Και από την πλευρά τους. Δηλαδή είναι ένας πόντος ρε φίλε, δεν είναι ούτε καν τρεις, τέσσερις. Ναι. Δηλαδή θα είναι μεγάλη αδικία έχοντας την ΑΕΚ σε όλο το πρωτάθλημα συν 12. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα αυτή η ομάδα να σου πάρει τη δεύτερη θέση. Άσχετα θα μου πεις που εντάξει τι ελπίδες να έχω και να πω και στη δεύτερη θέση. Αλλά λέμε μία σε 100. Δεν φαντάζεσαι δηλαδή σε χειρότερη χρονιά αγωνιστική ξέρω εγώ με τόσες άλλες ευκαιρίες που μας δοθήκαν με καλά αποτελέσματα εκτός έδρας πρώτο παιχνίδι και να πάρουμε φέτος έτσι Champions League, δηλαδή θα είναι από τα άγραφα αυτό πραγματικά. Απλά τη φοβάμαι, δηλαδή ειλικρινά δεν κοιτάω τόσο τον Ολυμπιακό, φυσικά τον Ολυμπιακό την κοιτάω στον ημιτελικό του κυπέλλου, που πραγματικά
σε ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών, αλλά με Έλληνες διαιτητές είναι αυτό που με σκαλώνει λίγο, έχω νίκη. Θέλει, πρέπει να με κερδίσει ο άλλος. Δηλαδή, με ισοπαλία περνάω, ρε φίλε, εντάξει. Άντε, και πόσο μάλλον να βγάλω, και γκολ. Να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μια χάρη. Αν θέλετε ένα κομματάκι από καμουφλάζ, δεν κάνει τα μάτια, έτσι, να ακούγεται λίγο. Να το φτιάξουμε, γιατί όχι. Το δούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, ποιος είναι? Αληθώς Ανέστης. Έλα ρε φίλε. Τελευταία φορά σήμερα. Γιατί είναι αύριο μέχρι τις 7, δηλαδή αύριο να σας πάρει κάποιος πριν τις 7, είναι Χριστός Ανέστη, μετά το διάλειμμα είναι κάτι. Θα φάει την ενίκη, αν πει Χριστός Ανέστη μετά τις 7. Τι γίνεται? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα είχαμε πολλές εξελίξεις. Βεβαίως, είχαμε. Τελευταία ενημέρωση της Ιόδρα και τέτοια. Αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Εντάξει, ναι. Προλάβατε, ας πούμε, ο τελευταία ενημέρωση της Ιόδρα Χαρδαλιά. Μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει γραπτή ανακοίνωση. Και από τον επόμενο μήνα πάμε κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Επίσης κάτι άλλο που έμαθα, το οποίο γίνεται, θα γίνει στη Γερμανία, σχετικά με τη χρήση μάσκας, εγώ επειδή χρησιμοποιώ μέσα μαζικής μεταφοράς, 29 γίνεται, ενώ ήταν να γίνει 5 Ιουλίου, πήρε μια εβδομάδα πιο μπροστά η Μέρκελ και 29 το κάνει τη μάσκα... πετάνε οι Γερμανοί τη μάσκα. Προαιρετική. Ορίστε. Προαιρετική τι κάνει, αντί από υποχρεωτική που είναι συγκεκριμένα μέρη τώρα, ή όχι. Αυτό το διαβάσατε πουθενά. Όχι. Το ρωτάω. Όχι, την πετάνε οι Γερμανοί. Τέλος δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Στην Τουρκία, παιδιά, θα γίνει 6-6. Okay. Εγώ θεωρώ ότι το αργότερο θα γίνει εκείνη την ημέρα, γιατί εντάξει, στο καλοκαίρι δεν μπορεί να πάει, παιδιά. Ναι. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε Ελλάδα, ανοιχτή μόνο στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η κατανάλωσή της έχει αρχίσει να πέφτει. Και εγώ έτσι νομίζω. Ξέρω τι βλέπετε. Εντάξει, γιατί σίγουρα με κάποιους μιλάτε. Εντάξει, μπορεί... Εγώ βλέπω ότι ένα στους 10 τη χρησιμοποιεί. Πάντως, οφείλω και εγώ να πω ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλά, μεταφοράς μας έλεγε ο Σάββας θες που είναι οδηγός, σχεδόν το 100% φοράει. Και είναι αυτονόητο, δεν μπορείς να μην... Ναι, καλά, είναι αυτονόητο, ξεαυτονόητο, φίλε, το αυτονόητο δεν το ξέρεις ποιο είναι, για να το πεις με σιγουριά. Δηλαδή, τουλάχιστον εκεί βλέπω, δηλαδή εκεί που είναι υποχρεωτικό, ας πούμε. Πολλά άτομα σε μικρό χώρο. Ναι, τη φοράνε. Ας πούμε σε σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, τίποτα. Ελάχιστη πλέον. Ναι, πλέον σχεδόν κανένας. Ναι. Υπάλληλοι μόνο βασικά. Ούτε κι αυτοί. Όχι αυτή ούτε τη φορά. Ούτε κι αυτοί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω στα μέσα μας και στα μέσα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σου πω την αλήθεια και πόσο εύκολο είναι τώρα, εντάξει. Άλλοι έχουν θέμα με την αναπνοή. Εγώ τώρα, ας πούμε, έχω... Κοιτάξτε, τώρα, εντάξει, έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Το δικαιολογώ. Δικαιολογώ το ότι ακόμα είμαστε τώρα μόλις ξεφύγουμε από το 99% των κρουσμάτων. Εντάξει. Και φυσικά σήμερα, αν και χθες είπε άλλα στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, βασικά στην Αθήνα βοάνε όλοι ότι πάμε Σεπτέμβριο σε εκλογές. Δηλαδή μιλάμε πιο πολλές πιθανότητες έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο παρά να μην δε γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Φανταστείτε δηλαδή. Τόσο σίγουρος δηλαδή. Στην Αθήνα το θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο. Για πολλούς και προφανείς λόγους. Ναι. Και το ότι σήμερα ανοίγει το αεροδρόμιο 15 του μηνός για Γερμανία, εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ πρώτα θα ανοίγει 29. Και αυτό ήταν, με έκανε εντύπωση. Αν και φυσικά, εντάξει, τον Πρωθυπουργό όλα μπορούν να σε κάνουν εντύπωση. Και φυσικά το ότι ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, άλλαξε ο καιρός. Αυτό που το πάτε. Είσαι από αυτούς που το συνδυάζουν αυτό, ότι ο καιρός έγινε έτσι σήμερα, τυχαία με την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ. Παιδιά, κάποιος φίλος μου έφυγε εκτός Θεσσαλονίκης, πήγε μια εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Mm-hmm. Και το λέω κάτι, ξέρεις, λέω και έφυγες χθες και όχι σήμερα, αλλά το λέω που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Mm. Και φαίνεται ότι είχα δίκιο. Και πριν 4 μέρες, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, όλες οι προγνώσεις για τον καιρό δείχνανε ότι σήμερα θα είχαμε ήλιο. Μόλις το ανακοίνωσε, μετά από 2 ώρες, όλες δείχνανε βροχές. Εγώ από προχθές έχω δει ότι σήμερα λέει βροχές πάντως, να ξέρεις. Ναι, εγώ σου λέω πριν 4 μέρες. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από 4 ημέρες. Τώρα με τον καιρό άλλα πράγματα τα έχει επηρεάσει, αλλά το σημερινό δεν νομίζω. Εντάξει.
Παιδιά, σήμερα είχε χαλάζει. Νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Θέρμη δεν είχε χαλάζει. Αλλά εντάξει. Προς τα εκεί δηλαδή, όντως δεν έριξε τίποτα. Λίγα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία, ρε παιδιά. Εντάξει, εδώ είχε έρθει στη διεθνή έκθεση, έφυγε η Κυριακή και την Τρίτη έγινε σεισμός στη Θέρμη. Εντάξει. Τι άλλο δηλαδή. Τι άλλο. Άιστε. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε κάπου, λέμε στην πλάκα ορισμένα πράγματα, αλλά όταν γίνονται, ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, σήμερα ας ερχόταν και ας είχε, τη χθεσινή θερμοκρασία. Κανείς δεν θα λέει τίποτα. Αλλά έρχεται σήμερα, χαλάζει από εδώ, στη Χαλκιδική το ένα, το άλλο κτλ. Κούλης. Τώρα όσο αφορά το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος και ότι θα είναι στον τελικό. Τώρα άμα ο Μάνταλος θέλει τέταρτη φορά να κουβαλάει το κύπελο, αυτό είναι δικό του θέμα. Θα έχει πλάκα πάντως άμα γίνει. Θα έχει πλάκα. Τέταρτη φορά κουβαλάει το κύπελο, εντάξει. Και θέλω, παιδιά, εγώ δεν το έχω δει, να δείτε πόσες ομάδες έχουν πάρει τρεις φορές συνεχόμενες στο κύπελο Ελλάδος ή παραπάνω από τρεις, αυτό δεν το έχω δει. Ούτε εγώ το έχω αυτό. Ναι, γιατί ξέρετε ότι... Δεν ξέρω και τις χρονιές φορές... της άγριας παράγκας του Ολυμπιακού αν πήγε τρεις φορές το κύπελο στην Ισέρη. Δεν νομίζω, ούτε και εγώ. Σε άλλες χώρες... Αυτή παλιά δεν ξέρω. Σε άλλες χώρες, η ομάδα που παίρνει τρεις φορές συνεχόμενα το κύπελο το παίρνει σπίτι της. Αυτό το ξέρετε. Εννοείς αυτό που σηκώνει και όχι τη ρέπλικα. Εννοείται, ναι. Ναι. Δηλαδή, λέμε τώρα παράδειγμα, αν ισχύει αυτό που σε κάποιες χώρες ισχύει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ που το πήρε το 17, το 18 και το 19, το κύπελλο του 17 το παίρνει σπίτι του. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά. Έγινε. Θα το δω τώρα αυτό που κάπου σου διέλυνε. Βλέπω τώρα ο Ολυμπιακός ότι έχει 5, 6, 8. Σερί. Ναι, έχει το 5 και το 6 σερί, το 7 δεν το πήρε. Το πήρε ξανά το 8. Το πήρε το 9, δεν το πήρε το 10. Το πήρε μετά το 12. Το πήρε το 13, δεν το πήρε το 14. Το πήρε το 15. Ο Παναθηναϊκός, κάτσε να δούμε πώς έχει πιο πίσω. Ναι, έχει. 51, 52, 53, 54 έχει ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις τότε. Οκ. Αλλά και πολλά τότε, οκ. Ναι, 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 ναι. Έχει, ας πούμε, 4 φορές ο Ολυμπιακός. Ναι. Τότε. Παναθηναϊκό, εδώ βλέπω. 90. Όχι. Ναι, έχει ο Παναθηναϊκός. 93, 94, 95. Τρία κύπελα. Η ΑΕΚ έχει. Όχι, η ΑΕΚ δεν νομίζω να το έχει. Έχει θέσει δύο φορές 96, 97 και μετά πήρε το 2000. Ο ΠΑΟΚ που έχει 17, 18, 19. Ωραία. Αυτά μετά από εκεί κάτω. Οι περισσότεροι έχουν. Και φέτος! Και φέτος ο ΠΑΟΚ και το 2020. 50 χρόνια μετά! 50 χρόνια μετά, Νίκο. Αλλά καταρχάς, φτάσε. Βάλε και ένα γκολ μετά. Ένα γκολ, τίποτα. Ένα γκολ. Μπράουνι Ντέγε. Να πανηγυρίσει, ρε φίλε. Μπράουνι Ντέγε. Μπράουνι Ντέγε. Να πανηγυρίσει από τηλεόραση γιατί δεν θα μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη παιδική εκδρομή ξανά. Εμείς θα πάμε. Ναι, Νίκο, τον κόσμο. Λέω. Και τη μεγαλύτερη παιδική εκδρομή. Νίκο, νοερά θα είναι. Μία φορά στο Λευκό Πύργο, όλοι μετά. Που μία φορά έγινε. Στο Λευκό Πύργο, μία φορά δεν έγινε. Εντάξει, να γίνει ποτέ. Που μία φορά έγινε η μεγαλύτερη παιδική εκδρομή. Πάμε διάλειμμα, Νίκο, 7 και 5 πήγαμε, φίλε. Έχει φτιαχτεί όμως ο Κοπίτσι, παιδιά, σε έξαλλη κατάσταση. Πρέπει να ήταν 2006. 5. 7, ναι. Κάπου εκεί, όταν είχε βγει το In and Out of Love. Κομματάρα. Τότε το μάθαμε στο Βαμπιούλ, βλαχάκια μας στο χώρο, δεν ξέραμε. Ωραία, τότε είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε λίγο μουσική. Το οποίο τραγούδι έπαιζε πάρα πολύ στα Village Cinemas. Ναι, κοίταξε, είχε γίνει πολύ τέτοιο τραγούδι. Τότε είχε γίνει πολύ χειρό. Ναι. Ωραία, ήταν και εποχή λίγο διαφορετική μουσικά και σκάει ο Άρη Βαμπιούλεν με αυτό το τραγούδι τότε που γίνεται πανηγύρι παντού στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί, βρίσκουμε εισιτήρια. Όχι πιο μετά ήταν, δεν ήταν 6. Λίγο πιο μετά, 7-8 πρέπει να ήταν. Και έρχεται σε ένα, νομίζω, στα Μαμούνια στο αεροδρόμιο. Τώρα δεν ξέρω καν αν υπάρχουν. Ωραία. Βαμπιούλεν, ναι. Μαμούνια. Ωραία, παιδί μου, μαμούνια δεν ήταν μπουζούκια. Ναι. Ήταν χώρο, με ναι, Χριστό. Ναι, ναι. Και έρχεται μαζί με έναν ακόμα Τζερόμισμα, νομίζω το λέγανε. Είχε αυτό μαζί του τότε. Ναι. Λοιπόν. Πανηγύρι μέσα, κόσμο τρελή στο πανηγύρι. Τώρα έχει έρθει Θεσσαλονίκη και ο Άρη Βαμπιούλεν, έτσι. Τότε που είχαμε λεφτά σαν πολύ γενικότερα, όχι τώρα που είμαστε στη φτώχεια. Λοιπόν. Και νομίζω ότι βγαίνει με αυτό. Δηλαδή είναι ο Τζερόμισμα μα έχει κάνει να πούμε. Μας έχει τουρμπάρει δύο ώρες έτσι και μετά βγαίνει με αυτό. Δηλαδή σκέψω ότι βγαίνει το In and Out of Love που το περιμέναν όλοι, που ήταν το πιο γνωστό και βγαίνει με αυτό το mass-up τέλος πάντων. Και γίνεται μέσα, τι να σου πω τώρα, δηλαδή πέφτει ξύλο κανονικό. Και ο τύπος, εμείς όταν φύγαμε δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε όχι γιατί. Στα γόνατα! Ναι, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε όχι γιατί κάναμε όσα κάνανε οι περισσότεροι εκεί πέρα μέσα. Πιτσιρίκια ήμασταν, δεν ξέρω. Ναι. Ωραία. Τι κάνανε. Τέλος πάντων, παιδί μου, μουσική βοηθάει σε κάτι τέτοιο. Ξέρεις λίγο να τρυπαριστείς, λίγο να γίνεις. Και θυμάμαι ότι φύγαμε. Είχε ξημερώσει, δηλαδή ο Βαμπιούλεν έπαιζε σίγουρα κανένα τρίωρο, τετράωρο. Ναι. Και εμείς πια δεν αντέχαμε άλλο. Δεν μας κρατούσαν, φίλε, τα χέρια από τα πόδια μας άλλο.
και φύγαμε. Άρχισε να δει το πιάσε μέχρι το τέλος. Αλλά σου λέω ότι εποχές προχώρησαν τέτοιοι τύποι εδώ, στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Άντε, ρε, τα πνευματικά τώρα θα πει. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω. Θυμήθηκε τα. Κάνω γραμμή, βάζετε διαφημίσεις. Έχετε 10 λεπτά διαφημίσεις. Πουλάει ο Λίμπερο, φίλε. Και ο Στόπερ πουλάει. Στόπερ. Στόπερ. Μπροστά από τον Λίμπερο, ρε. Λίμπερο ήταν πίσω, η σκούπα. Ο τελευταίος. Σωστό. Σωστό. Και αν μπροστά ήταν ο Στόπερ. Ο Μανολάς ήταν Λίμπερο. Και ο Ματέους έπαιζε εκεί πέρα, δεν έπαιζε. Τον είδες. Στα γεράματα γύρισε ο Ματέους. Στα γεράματα γύρισε προς τα πίσω. Ο Λόταρ Ματέους, βέβαια. Ναι, και ο μεγάλος Μπόνιεκ γύρισε πίσω. Δεν το θυμάστε. Που επειδή είπα Ματέους και όλα σαν σήμερα είναι εκείνος ο θρυλικός τελικός 99, έτσι. Ναι, United Bayern στο Camp Nou. Καμία από τις δύο δεν χώνευε. Εντάξει, θα το πάρει η Manchester γιατί θέλουν τους Γερμανούς, αλλά... Ναι. Είχε κάνει καμία τρομερή πορεία τότε United, ε. Τρομερή πορεία το Κόουλ, Γιόρκ και δεν συμμαζεύεται. Στο τελικό είναι χάλια. Τέντι Σέριχαμ. Είναι χάλια στο τελικό, ναι, και το παίρνει. Γιατί ο πιτσερικά ο Σέριχαμ και το άλλο πονταρβικό που βάζει στι καθυστερήσει. Ο Λεγκούνα. Τώρα τι θα έλεγα. Τι θα έλεγα. Το πρώτο φιλό. Ναι. Εκεί που μα χρωστούσαν, μα πήραν και το βόδι. Ναι. Αυτό ήθελε να πει. Κάτι για Χάιδαρ μα είπε. Ναι, ναι. Τώρα παιδιά για τελικού και τρία σερή και Παρτιζάν. Η μεγάλη Παρτιζάν. Βρήκαμε εδώ στην Ελλάδα ότι είναι και ο Ολυμπιακός που έχει 4, αλλά πολύ παλιά. 57, 58, 59, 60. Πριν το ρεύμα. Και ο Παναθηναϊκός έχει 3, 93, 94, 95. Ναι, το είναι που το είχε πάρει στα πέναλτι, θα θυμάμαι, το 94. Ναι. Η ΑΕΚ πήγε μία φορά στα δύο σερή, το 96 και το 97. Γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα. Μην νομίζετε ότι δεν τα ξέρω δηλαδή. Ποτέ δεν είχαμε σερή, τώρα πήραμε 3 συνεχόμενα. Είχαμε το 1992-1994, αλλά εκείνη την πενταετία, εκείνη την ώρα είχαν πάει 5 τελικούς. 70-71-72-73-74. Ναι. Με τη σούπερ ομάδα. Ναι. Όχι 74. 70-71-73-77-78. Εμείς. Ναι. Όχι, ρε. Άκου που σου λόγω τώρα και μην διαβάζει τζάμπα. Όσοι να λύσουν το βγάζει εδώ πέρα. Τώρα δεν είναι. Το 70 με το 74. Και το 72 και το 74. Κατάλαβε. Το 72 κρίσαμε τον Παναθηναϊκό 2-1. Α, βάζει και ο τελικό μέσα, ναι, σωστά. Εντάξει, okay. Εγώ σου λέω το ως φιναλίστ. Εντάξει, ναι, δεκτών. Δεκτών. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δεν χρειάζομαι στην ίδια πραγματικά για τον ΠΑΟΚ να το διαβάσω. Εντάξει, δεν έχουμε και πάρα πολλά να μπερδεύουμε. Δεν είχαμε καμιά χαρά, δεν μπορούμε να μπερδεύουμε. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι. Και ο μόνος που δεν μπορεί να μπερδευτεί, παράδειγμα, είναι ο Άρης Καστοριά που έχουμε από ένα. Αυτοί πώς να μπερδευτούν. Νίκο, μπερδεύεσαι ποτέ. Μπερδεύεται όμως από τους φιναλίστ που ήταν. Γιατί όντως είχε πάει σε αρκετούς τελικούς. Αλήθεια είναι αυτό. Πόσους τελικούς πήγε ο Άρης? Εμείς τώρα παιδιά από το 3 μέχρι το 10, από το 3 μέχρι το 10 πήγα 4 φορές. Αυτή και άλλους 4 φορές στην ιστορία σου. Έχει πάει 2, 4, 7, 8. 8 φορές. 8. Και μία που το πήρε. Τι 8, εμείς έχουμε πάει 8 μέσα σε μια δεκαετία. Ρε. Εμείς είμαστε πιο μεγάλη λούζα, ο Άρης δεν είναι τίποτα. Και με ομαδάρα. Τουλάχιστον ο Άρης πήγε ο καημένος πάντα outsider. Απλώς είμαστε το μειονέκτημα που κατεβαίνει με Αθήνα. Ναι, μια ζωή. Ενώ ο Άρης πιο πολλούς τελικούς έχει δώσει από εδώ και από εκεί. Μια ζωή, να κατεβούμε στην Αθήνα να παίξουμε τελικό. Ένα στην Πάτρα, στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό το 10. Είχε εδώ πέρα στο Καφτατζόγλιο. Και τα έκανε, μην πω τι τα έκανε. Εντάξει, παιδιά, με τον Ολυμπιακό έπαιζε όμως. Με τον Ολυμπιακό που ήταν διακοπές ένα μήνα και πανηγυρίζαμε όλοι γιατί φταίμε. Πριν το παιχνίδι λες και το είχαμε πάρει ήδη. Κάτσε. Πάρε τηλέφωνο τον πρίγκιπο τον Ερέτβα, ρε φίλε. Μπες και βέβαια. Τουσκάρα. Κοιμόντουσαν εκεί. Τουσκάρα. Δεν έβαλε το ζεντήρι. Την πινελή και τον έχω ρίξει. Δεν παλεύουν ο Τάκης ο Περσίδης να το ξυπνήσει από δίπλα. Τάκη το φάγαμε. Τώρα παιδιά είναι το τέτοιο που θα έλεγαμε. Ποιο. Τώρα είπες για τον Άρη και το ξέχασα. Ποιο από όλα. Πριν τον τελικό. Α, για τους παοξίδες τους σίγουρους τώρα. Και ο Φίλιπ πήραν και ο σίγουρος θα πάμε τελικό. Εμείς και θα πάμε και με την ΑΕΚ. Καλά, συνεχίζουμε. Μπράβο, σιγουριά, ρε. Οκ. Okay. Εντάξει. Σιγά τη σιγουριά. Εντάξει, τόσο σιγουριά, ρε, παιδιά. Όχι, ρε. Πάμε εμείς στο τελικό, θα πάμε. Τι σιγουριά, γιατί μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για το τι θα δει όταν θα επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό ακριβώς. Μόνο εμείς που οξύνουμε είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Απλά, αντί να πας σε ένα Καραϊσκάκης που θα έπαιζες πριν από αυτή την κατάσταση, σε ένα γεμάτο γήπεδο που θα σου έκανε πιο ζόρι για την κατάσταση, τώρα θα πας σε ένα άδειο γήπεδο. Αλλά και πάλι, οκ, okay, έχεις ένα μικρό προβάδισμα. Αυτό είναι. Τίποτα δεν έχεις. Όπως και η ΑΕΚ αντίστοιχα έχει ένα μικρό προβάδισμα με τον Άρη. Για μένα το πιο μεγάλο προβάδισμα το έχει η ΑΕΚ, ξέρετε γιατί. Όχι γιατί είναι καλύτερη από τον Άρη.
Γιατί έχει φοβερή παράδοση με την Αρήπη. Μόνο κάποια χρυσή. Ποια παράδοση τώρα, Μόρκη. Παραδόση είναι για να σπάνε. Τώρα, δεν το μπορώ. Όχι, πέρσι η Άκη έσπασε. Κέρδισε, ο Άρης κέρδισε πέρσι 2-0 στο πρωτάθλημα. Αλλά γενικά μέσα στο Χαριλάου η Άκη κάνει παπάδες. Ένα γκολ. Χωρίς να παίζει μπάλα. Ένα γκολ. Χωρίς να παίζει μπάλα. Κοίταξε, η Άκη θα σκοράρει τώρα. Ο Άρης αν βάλει 2 ή 3. Θα σκοράρει. Η Άκη θα έρθει και θα παίξει 11-0-0. Κάτσερε μέχρι τότε έχουμε ακόμα. Καταρχάς για ημιτελικούς ούτε ξέρουμε πότε θα γίνουν. Λογικά θα γίνουν κοντά στο τελικό εκεί, μέσα Ιουλίου. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Σίγουρα έχουμε δρόμο. Για να μην λέμε τώρα τα πράγματα πάνω κάτω. Χθες κορμάκι και ένα τραγούδι. Καλά, είπατε και οι δύο. Χρήστο Κυλιαζή, θα βάλουμε, ναι. Σωστό. Ποιο θες. Ποιο το βάλει. Βάλει το πουλόβερ ή το ημεροβίλι, ένα από τα δύο. Το πουλόβερ. Αυτό τον ξεφτυλίσαμε το Κυλιαζή. Είχαμε ένα καψούρι στο στρατό. Ναι. Εντάξει, χαλάλη που τα. Είχε μια ακόμα κουμενάρα όμως. Χαλάλη καψούρα του δηλαδή. Πω, ναι, καψούρα που τραβούσε χαλάλη. Τέλος πάντων, τα αλφαβήτα λόγω τα χαλάσανε μετά από ένα καιρό. Και το παιδί τραβούσε μεγάλα ζόρια. Τόσο καψουροτράγουδα από αυτόν και έναν άλλον, δεν είχαμε ακούσει. Όλη τη μέρα καψουροτράγουδα. Απαγορεύονται οτιδήποτε άλλο. Ούτε blues, ούτε rock, ούτε τίποτα. Κάποιοι το ζουν με τη μουσική, εντάξει. Γι' αυτό, τι να κάνουμε. Εντάξει, για τον ένα χαλάλη, παιδιά. Ήταν από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχω δώσει στη ζωή μου. 21 χρονών κοπέλα ήταν, πιο ψηλά από εμάς, δηλαδή εγώ με ένα 80, αυτή ήταν ένα 82, αλλά λαμπάδα. Λαμπάλογο. Άλογο. Τώρα που είπατε για τραγουδιστές, πάνω στην Οριστιάδα που ήταν και άκρης εγώ, είχε έρθει ο Dr. Alban το 93. Ο ποιος? Όντως. Ο Dr. Alban. Στην Οριστιάδα. Απίστευτο. Ναι. Χάθηκε. Φεύγαν τα λεφτά έτσι. Όχι, παιδιά, τον είχε φέρει ένας που είχε ανοίξει μαγαζί Αλληλοαμερικάνος από εκεί. Απίστευτο. Ήταν κάποιος άνθρωπος, έκανε ένα πολύ καλό μαγαζί για την εποχή εκείνη, λίγο έξω από την πόλη. Πολύ ωραίο μαγαζί για εκείνη την εποχή και εντάξει. Δεν μιλάμε τώρα για Σαλονίκη Αθήνα, μιλάμε για Οριστιάδο. Δεν είχε φέρει. Αλλά αυτό που είναι χωρίς ορχήστρα. Playback, πώς το λένε, playback. Α, playback, καλά, οκ. Ναι, ναι, αλλά δεν φοβούρο. Δηλαδή, το άκουσα εκεί, αν είχε πράγμα με 2.000 κόσμο, οι 1.900 είμαστε φαντάρι. Μου κάνει εντύπωση γιατί στην Οριστιάδα δεν ισχύει αυτό συνήθως. Δηλαδή έχει διάφορους πληθυσμούς, δεν είναι. Τι δεν είναι. Τίποτα ρε, πλάκα κάνω. Για πότε φαντάρτσα, αυτό λέω. Ναι, και αν έπαιξε στην Οριστιάδα, παιδιά, όταν το πήγα στην αρχή, ήταν γεμάτη ο κλεισάκι αυτό για τα τρακαρίσματα. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Ναι. Εδώ σε έχω. Γεμάτη, πολύ κλεισάκι. Πολύ. Λέγε. Ωραίος. Έτσι. Και εθνικά κοινό ο Κυριαζής, ε. Όντως. Άντε. Ήταν εθνικός, τώρα αν έλεγε ψέματα. Ρε εσύ, αυτός γιατί χάθηκε έτσι. Τον έφαγε το κύκλωμα, Νίκο. Εντάξει, αυτός είχε μια μικρή περιουσία, παιδιά, τραγούδιζε κιόλας μερικά χρόνια, εντάξει. Ρε εσύ, γινότανε χαμός τώρα το 90. Ήταν δυνατός. Το ξέρω, αφού σου λέω στο στρατό, ειδικά γινότανε με τα καψιλοτράγουδα. Καλώς, παιδιά, να σε καλά! Γεια σας, καλά! Να σε καλά! Να σε καλά! Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, κάτσε να πάρουμε λίγο. Άρα, Νίκο, κάναμε και Τζερόμ, είσαι μαζί. Σε πήρε άλλο μαζί του, μα έβαλε και Κυριαζή. Πάμε. Δεν έχει ταυτότητα εκπομπή. Πάμε. Δεν έχει ταυτότητα. Έχει ταυτότητα, φίλε. Αυτή είναι η ταυτότητα. Τα πάντα όλα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητροπόλεο τη Περέα. Έλα. Τη Θερμαϊκή Ριβιέρα. Είμαι άμπρεα με αυτές τις βροχές. Έβρεξε φίλε εκεί πέρα, δώσε εικόνα, όταν έφυγα ψυχάλιζε. Έριξε αρκετά, Νίκο. Έριξε. Έριξε αρκετά. Εντάξει, τα γνωστά προβλήματα. Το γνωστό ποτάμι από εκεί από την Μικροπόλεως κατέβηκε λίγο. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Η αμπελοκήπων πλημμύρισε. Κλασικά, εντάξει. Όλα τα νερά ξεκινούν από την Άνω Περέα που είναι όλο τίγκα τη κατηφόρα. Κατεβαίνουν, φεύγουν κάτω και γεμίζουν οι δρόμοι. Τέλεια. Και γεμίζουν και γίνεται χαμός. Εντάξει, τώρα δεν βρέχει. Πανικός. Τώρα δεν βρέχει. Ναι. Πάει να ανοίξει, εντάξει, έχει μια συννεφιά, αλλά. Ο καιρός είναι άστατος που λένε, θέλει προσοχή στο δρόμο. Είμαι άστατος πολύ, Πασκάλης Τερζής. Γιατί και με τη βροχή και με αυτή που έριχνε γύφτο, δηλαδή άλλοι έπαιχνε σαν παλάδι. Πού να πας, φίλε. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, ρε. Δεν τους κόβει καθόλου και με κυνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί. Δεν έχουν συνέστηση. Έτσι μέσα σε κάτι λούμπες, επειδή οι δρόμοι μας είναι καινούργιοι όλοι. Ναι, πραγματικά. Υπερσύγχρονοι.
Ναι, και μετά πάνε λίγο πιο κάτω και σβήνουν μέσα στη μέση του δρόμου και γίνεται χαμός. Άστα να πάνε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σάβα μου, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Παλιό μου, τα κρυβό μου. Πάλι, το βαλό! Όχι, εντάξει. Φτάνει. Φτάνει. Δηλαδή από το Βαμπιόνο με πήγε στο Κυριαζή. Τέλος πάντων. Αφού το ζήτησε. Τη δώσαμε εκεί πέρα λίγο και θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Ψηλός τι ζήτησε, καμουφλάς, τι ζήτησε. Καμουφλάς, αλλά πώς το είπε ο τραγούδι, δεν θυμάμαι. Πώς το είπε. Το είπε εσύ την άλλη φορά, πώς ήταν. Πώς είναι το ίδιο. Όχι. Πω, πω, το κοντινό του Σταύρο Παράβαρε, φίλε. Πω, πω. Θα βγει από τη λόγω να σε φάει. Ωραίος το πίσω. Αγάπη μου φωνάζει, αλλά αγάπη μου. Αγάπη μου. Που έκανε την. Χαρτορίστρα, τι ήταν, το Φλιτζάνι. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Ναι, κάτι τέτοιο ήταν. Δεν έχω ιδέα. Τι αποδητήρια έχει εντόπιση μου, φίλε. Μάσκα μια χρήση στον πάγκο εδώ, ο Τζέιντον Σάντσο. Τι ένα πνευματικό τον έχει. Μπορεί να είναι τραυματίας, φίλε. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην είναι 100% έτοιμο. Πουλημένο είναι. Όλοι γύρω-γύρω εκεί πέρα με τις μάσκες, πολύ ωραία. Όλες οι ευπαθείς ομάδες εδώ μεταξύ εκεί πέρα πάνω. Δηλαδή. Είναι τώρα στο γήπεδο 5 άτομα. Γιατί να φοράς μάσκα τώρα στο γήπεδο, δεν υπάρχει λόγο. Είναι ευπαθείς ομάδες τώρα εκεί πέρα. Όλοι οι παππούδες μπάγκερ ήταν. Είναι προπονητής τώρα, ας πούμε, γιατί να είναι έτσι ας πούμε, τη μάσκα στο ανοιχτό κοίτα γήπεδο. Εικόνα. Και εμείς αυτό θα βλέπουμε την άλλη εβδομάδα. Τη γελάς, βρε. Έτσι, μπράβο. Το κόψε κατευθείαν. Λέτε τώρα, ας πούμε. Είναι όλο στον πάγκο, εντάξει. Ναι. Κάθονται στον πάγκο. Αποστάσεις έχουν. Μάσκες γιατί ρε, παιδιά, δηλαδή. Και εμείς έτσι θα πάμε. Για να δίνουν το παράδειγμα. Και εμείς έτσι θα το πάμε. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Έχει σταλεί ένα πρωτόκολλο, υγειονομικό πρωτόκολλο. Ναι. Δημοσιογράφοι, τι. Δηλώσεις. Δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνονται. Μικτές δεν υπάρχουν. Συνέντευξη τύπου δεν θα γίνεται. Τι θα πάτε κάτι, παιδιά, εκεί πέρα. Δείξτε τα μούτρα σας μόνο. Τι, μετάδοση και δρόμο. Μετάδοση. Και γεια σας. Λαγιά. Μια χαρά. Καλησπέρα του κλάνα Δημοκρατία. Στο σπιτάκι του καθένα θα παραγράψει μετά. Ή στο γραφιάκι του. Όχι, θα γράφουμε εκεί. Σε δημοσιογραφικά. Θα επιτρέπετε. Γιατί να μην επιτρέπετε. Αφού θα καθόμαστε 90 λεπτά, γιατί να μην κάτσουμε και μετά. Δεν ξέρω, φιλε. Άχι. Εσύ έω πρόσεξε, θα είναι συγκεκριμένο αριθμό δημοσιογράφων. Γιατί στα δημοσιογραφικά της πόλης, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω συναδέλφους, εντάξει, ναι. Μεγάλη μερίδα αυτών που είναι στα δημοσιογραφικά δεν δουλεύουν. Εντάξει, θα έρθουν αυτοί που δουλεύουν. Δηλαδή αυτοί που γράφουν, αυτοί που είναι σε ένα ραδιόφωνο, αυτοί που είναι σε μια τηλεόραση. Εσείς οι υπόλοιποι που έρχεστε, εντάξει, που είναι και κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες και πρέπει να τους σεβόμαστε εννοείται κτλ. Okay, ναι, αλλά άμα δουλεύετε, αφήστε το. Είναι και ευπαθείς ομάδες τώρα. Είναι και ευπαθείς ομάδες τώρα και είναι και κάποιοι άλλοι που δεν είναι. Όντως τώρα να τα λέμε όλα, κρυβόμαστε. Δεν είναι τώρα δημοσιογράφοι και μπαίνουν τώρα έξω. Άιντε, φτάνει. Νίκο, ούτε δημοσιογράφοι δεν έρχονται δηλαδή κανονική. Πρώτη φορά το έχω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Σε δημοσιογραφικά τον. Και αυτό εσύ όλα τα γήπεδα, έτσι μην νομίζετε ότι είναι δημοσιογράφοι. Είναι εντύπωση, πρώτη φορά. Και στην Τούμπα και στον Βικελίδη και στο Καφτατζόκλου παλιότερα γίνονται παιχνίδια. Και σε άλλα γήπεδα στην Ελλάδα. Εντάξει. Έτσι είναι. Λίγοι και καλοί, αυτοί που θα δουλέψουν. Απλά είναι τα πράγματα. Λες, ας πούμε, εσύ τώρα, για παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι για κάποιοι γνωστοί φίλοι και συνάδελφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να έρχονται πια με τουριστική του ιδιότητα στο γήπεδο. Πρέπει να έρχονται. Πιθανό. Όντως, δηλαδή να ανοίξουν την υπολογιστή, για παράδειγμα. Ούτε με. Εγώ λέω okay. Να πηγαίνουν όσοι ανοίγουν την υπολογιστή. Πώς το βλέπεις, ιδέα. Πολύ καλό. Δέκα άτομα θα έρθουν στο γήπεδο. Γράψω πολλού μπορεί να λέω. Πέντε, λέω εγώ. Δεν έχεις λάπτοπ, δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Το λάθος που είναι, κύριε. Δεν το πειρά, δεν θα το πει, δεν έχεις. Μα είμαι δημοσιογράφος, μα. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχετε δουλειά, όχι, τι θα σας κάνουμε τότε. Όχι, και αυτούς τους δέχομαι, οκ. Εννοείται. Τους άλλους που δεν είναι και έρχονται, εκεί είναι που δεν θέλω. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο έχει ενός λεπτού σιγή στη Signal Iduna. Εντάξει, είναι και αυτό το γήπεδο το οποίο είναι πάντα γεμάτο, ρε φίλε. Και η εικόνα είναι όντως πολύ ξένη. Γιατί τώρα μιλάμε για γήπεδο το οποίο πάντα είναι γεμάτο. Πάντα. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι θα ήταν. Και πάντα έχει και ωραία ατμόσφαιρα. Είναι πολύ ωραίο το σκηνικό. Ναι. Ρόμπερτ Μακ, 0-1 κτλ. Ναι, ρε φίλε. Στο κίτρινο τείχος μπροστά. Έτσι. Έτσι. Χαβαλέ, χαβαλέ. Μιστακίδης εκεί πέρα και τέτοια. Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Βέβαια. Παναγιώτης Γλύκος. Παναγιώτης Γλύκος. Κορυφαία εμφάνιση μετά από εκεί τον πήρε κατηφόρα. Δυστυχώς. Ηρωικός Παναγιώτης Γλύκος εκείνο το παιχνίδι. Παιχνίδια διάφορα βαθμολογικά έτσι. Παρ' όλα αυτά πάω κέρδισε. Γι' αυτό κέρδισε. Παρ' θα έχει κερδίσει. Ωραία μπάλα. Νίκο, αυτά δηλαδή για σήμερα, φίλε. Αυτά ρε Νίκο, θα λέγαμε. Έχεις πάει... ακούσει τι ακολουθεί μετά, μήπως ξέρεις. Νομίζω ότι έχει πάει 24, δεν είμαι σίγουρος. Θα ρωτήσω λίγο μέσα. Ναι. Ναι. Τι έχει. Πάρε μου λίγο μέσα πάρε, το πάρε σάκι. Λίγο, πάρε λίγο. Να δούμε τι έχει μετά. Νίκος Μοσχοβίτης και το επιτελείο του. Ο επιτελάρχης. Ο επιτελάρχης εγώ. Λοιπόν. Νίκος Μοσχοβίτης και όλο το επιτελείο από κάτω. Μέχρι και τις 9 θα σας κάνω παρέα με όλο το ρεπορτάζ. Νομίζω θα έχουμε τον απόϊχο της δίκης. Της δίκης. Ναι, τη θεσμή. Ναι, ναι. Δεν υπόθηκε κάτι για πάω, κρεφίλε. Εντάξει, αλλά και πάλι. Πάλι. Α, υπόθηκε κάτι για το κάτι λέω. Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι θέμα συζήτηση. Πάρε κουλτζίδι, να το βγάλω. Πάρε κουλτζίδι.
Περιμένω και εγώ παρέμβαση μετά. Πρόσεξε με λίγο, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες. Ποιο θέλω, πάρε Κουρτζίδη. Ναι. Όχι. Όπα. Ο Νόιερ βγαίνει έξω, ο Χάλαντ με την μπάλα. Εκτός θα είσαι ο Νόιερ, Χάλαντ. Το πλασέ πάρω στην γραμμή. Και διώχνει λοιπόν ο Μπόατενγκ. Μόλις το 34 λεπτό αυτή η φάση για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δεν περίμενε. Και. Πω, Φίλιξ, ευτύλα. Δεν είναι ωραίο. Από τις λίγες φορές που οι εξόδους του Νόιερ δεν πιάνουν τόπο. Ευκαιρία κόντρα για την Μπάγερν, ανακόπτεται από τον Χούμελς. Σημαντική η παρουσία του. Μπόατεν γέμισμα. Έχουμε know-how στην κυκλική. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, α πούμε, και μα κάνει εντύπωση. Ωραία. Δεν είναι δηλαδή σαν του Γερμανού που όντω είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει. Και εμά μα ξέρουν. Όχι, την έβγαλε τη μάσκα ο προπονητή. Έτσι το πάω, φίλε με την εκπομπή. Να ξέρει αυτό, έτσι θα παίζει. Θα λέμε και κάτι κι εμεί. Στο χαβαλέ. Μιλούσα με έναν άνθρωπο όμω στον Εργοτέλη. Ναι. Στον Εργοτέλη ακούω. Ναι. Βρέντζο θα μπει εκεί, λέει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Κάθε, κάθε καλοκαίρι ο Βρέντζο εμφανίζεται και δεν γίνεται τίποτα. Είναι αδερφός του Βρέντζο του γνωστού. Ναι, ναι. ναι. Okay. Και συζητούσαμε, ρε παιδί μου, με τον. Με τον Γιώργο Τουτζάρη, που είναι γενικό διευθυντή στον Εργοτέλη. Ναι, ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Για μα λέει αυτό, λέει. Δεν είναι κάτι ξένο, λέει. Ναι, όντω δεν είναι, ρε φίλε, τώρα πλάκα κάνουμε. Είναι κάτι κομπλέ εδώ πέρα. Καταρχάς, δεν... συγκεκριμένο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πιο εμπειρία ομάδα συγκλεισμένο θεωρώ από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι. Έχει παίξει τα τελευταία χρόνια για 15 λεπτά. Εγώ σου λέω τον Εργοτέλη που μόνο με το Παγκρίτιο είναι σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μα έχει... το Παγκρίτιο πού να γεμίσει. Έχει, δεν έχει κόσμο, είναι πού αυτό. Να γεμίσει. Πού να γεμίσει το Παγκρίτιο. Απλά αυτό που διάβασα σήμερα, ας πούμε, είναι. Το είδες και εσύ, φαντάζομαι και περισσότεροι, που λέει μέχρι 300 άτομα σε ένα γήπεδο την ημέρα του αγώνα. Αυτό είναι πρόταση ή είναι. Έτσι θα... αυτό ισχύει. Θα ισχύσει αυτό. Και άρα από τη Γερμανία πάμε κι εμείς. Τώρα στη Γερμανία κάπου τόσο είναι. Όχι με κόσμο. Ναι, ρε. Ναι. Αυτό σου λέει. Οι ομάδες δηλαδή. Να ναι, οι ομάδες, οι δημοσιογράφοι, ναι. Οι επίσημοι. Νομίζω και στη Γερμανία κάπου διοίκηση, αστυνομική, πυροσβεστική. Ναι, okay. Το ασθενοφόρο αυτά. 300 άτομα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω εμείς θα το δείξουμε ακριβώς. Security, αυτό. Τώρα τι security να έχει. Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, αυτό. Αυτό σε κανένα πάω Ολυμπιακό, κανένα Ολυμπιακό, πάω κανένα τέτοιο, μπορεί να έχει καμιά. Επιτροπή υποδοχής ενδεχομένως. 30 διαπιστευμένους πάντα. Δικαίωμα παρουσίαση. Μα έχετε δηλώσει 200. Κυρώντας τα μέτρα και τα πρωτόκολλα εννοείται. 200 επίσημος έχετε δηλώσει. Μα έχει να κάνει με υποδοχή. Έχει να κάνει με το. Να βρεθώ στο γήπεδο, να παρακολουθήσω το παιχνίδι, ρε φίλε. Άνθρωποι της διοίκησης, ομάδας. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Διοικητικό συμβούλιο 200 ατόμων. Πολυφωνία. Λοιπόν. Πάω 24, ακολουθεί. Όλα αυτά θα συζητήσω μετά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 18.30.